Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα Παρασκευή 2, πόσο είμαστε σήμερα παιδιά, 2 Οκτωβρίου, Εδώ είμαστε λοιπόν, παρέα θα πάμε και σήμερα μέχρι και τις 9, πάω 24 στον αθλητικό Λίμπερο 107,4, Νίκος Μοσχοβίδης πίσω από το μικρόφωνο, συλλεκτική σημερινή εκπομπή. Πόσα χρόνια είναι το ραδιοφωνικό πάω 24, δεν είναι καμιά 7-8, πρέπει να είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα πούμε φυσικά ό,τι υπάρχει στην παοξίδικη επικαιρότητα και η αλήθεια είναι ότι παράπονο δεν έχουμε. Παρότι αλλιώς σχεδιάζαμε, νομίζω, ή τέλος πάντων περιμέναμε περισσότεροι να εξελιχθεί αυτή η εβδομάδα. Αλλιώς εξελίχθηκε στη λογική ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα, για παράδειγμα, έμαθα τους αντιπαλούς του στον όμιλο του Europa League. Θα ήθελε να μάθει χθες τους αντιπάλους του σε όμιλο του Champions League. Δεν το κατάφερε. Και νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό το κομμάτι, αυτός ο αποκλεισμός μένει πίσω και νομίζω ότι υπάρχει και άλλη επιλογή. Καταλαβαίνω ότι, και το συζητούσαμε και χθες, ότι προφανώς και είστε στεναχώρια, ο προβληματισμός, όλα αυτά τέλος πάντων είναι απόλυτα φυσιολογικό να υπήρχαν και μετά το τέλος του αγώνα και την επομένη. Ωστόσο, είναι κάτι που το περνάς, είναι μέρος της διαδικασίας, part of the process που λένε οι Αμερικάνοι. Από εκεί και πέρα μετά προσπαθείς να προσαρμοσίσεις την επόμενη μέρα, να πας παρακάτω, πάω και να μάθεις την Κυριακή με τον Όφη που έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο. Και με τα θέματα που προκύπτουν, ειδικά στα δεξιά, που ουσιαστικά και χωρίς τον Κρέσπο πια, γιατί φαίνεται ότι έχει θλάσει, περιμένουμε το οριστικό για να ξέρουμε ακριβώς πόσο καιρό. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα, προφανώς και μετά τον αποκλεισμό από την Krasnodar και το κομμάτι το ψυχολογικό είναι πιθανό να παίξει ρόλο στην ομάδα. Δηλαδή δεν θα μου κάνει εντύπωση αν ο ΠΑΟΚ έχει, αν εμφανιστεί την Κυριακή, επηρεασμένος από αυτό το παιχνίδι και από το αποτέλεσμά του. Αλλά παρόλα αυτά το μάτς που έρχεται την Κυριακή είναι ένα μάτς το οποίο πρέπει να το κερδίσει. Και πρέπει να το κερδίσει έτσι κι αλλιώς, πόσο μάλλον αν έχει ξεκινήσει μετά από 3 παιχνίδια στο πρωτάθλημα ή κερδίσει το 1. Αλλά έτσι είναι η κατάσταση. Υπάρχουν διάφορα άλλα ανοιχτά ζητήματα τη δεδομένη χρονική στιγμή, και στο κομμάτι το μεταγραφικό, και το θέμα του Μάτος είναι ανοιχτό. Μην ξεχνάμε ότι αν δεν αλλάξει κάτι, που μάλλον δεν θα αλλάξει, η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, οπότε τα 24 ώρα αυτά είναι κρίσιμα. Είναι αυτό το ζήτημα του Μπράνταριτς. Έχει πάλι ο ΠΑΟΚ διάφορα ζητήματα τα οποία καλείται να τα λύσει, και όσον αφορά την ενίσχυσή του, που νομίζω ότι έχουμε καταλάβει όλοι ότι είναι απαραίτητη εν ώψη της συνέχειας και εν ώψη της διαδικασίας των αγώνων και στο Europa League. Οπότε δεν είναι μόνο το μάτς της Κυριακής με τον Όφη, είναι και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία έτσι παραμένουν ανοιχτά και έχουν το ενδιαφέρον τους. Ο όμιλος ο οποίος ήρθε σήμερα στον δρόμο του ΠΑΟΚ και ομάδες που ήταν αντίπαλοι, η Γρανάδα και η Ομόνια, είναι ένας όμιλος ο οποίος εγώ δεν θα πω ότι είναι στα μέτρα του ΠΑΟΚ. Εγώ γενικά, παιδιά, νομίζω ότι το έχετε καταλάβει το προηγούμενο διάστημα, για τη συγκεκριμένη ομάδα, έτσι όπως είναι φέτος, με όλες αυτές τις διαφοροποιήσεις που έχει, δεν έχω πολύ ψηλά τον πήχη. Δεν τον έχω. Μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι κάνω λάθος. Μπορεί και όντως η ομάδα ίδια στην πορεία της σεζόν να με διαψεύσει. Αλλά προσωπικά τον πήχη δεν τον έχω πολύ ψηλά. Η λογική μου, για μένα, άσχετα αν η Γρανάδα σε σχέση με πέρσι έχει αλλάξει αρκετά από ό,τι έχω καταλάβει, είναι μια ομάδα από την Ισπανία, με αρχή, μέση και τέλος, που παίζει στην Ευρώπη, δηλαδή μία από τις 6-7 πρώτες ομάδες της Ισπανίας. Οπότε δεν μπορεί να είναι μια κακή ομάδα. Την Αϊντχόφεν, η αλήθεια είναι ότι έχω χάσει τα ίχνη της τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι έχει μείνει και λίγο πίσω από τον Άγιαξ. Η Αϊντχόφεν για αρκετά χρόνια είχε τα πρωτεία, ήταν Champions League και όλα αυτά. Έχει τώρα 3-4 χρόνια που είναι αρκετά πίσω από τον Άγιαξ. Αλλά είναι Ολλανδική ομάδα. Νομίζω ότι δεν έχει τη χειρότερη παράδοση με Ολλανδικές ομάδες. Δεν ξέρω αν έχει κερδίσει ποτέ καμία. Έτσι, μια φορά η Αϊντχόφεν μπορεί να έχει κερδίσει με εκείνο τότε του Ντέζε, εκείνο το 3-2. Έτσι, έχει βρει την Άζ Αλκμαρ πολλές φορές στον δρόμο του, τον Άγιαξ. Μόνιμα άσχημα αποτελέσματα έχει με τις Ολλανδικές ομάδες, και μετά είναι και ο Ομόνια που την είδε με τον Ολυμπιακό, και όντως είναι μια ομάδα που εκεί, ναι, μπορώ να πω ότι μπορεί να υπάρχει διαφορά ποιότητας. Αλλά έτσι όπως είναι φέτος το Europa League, στη λογική ότι
ουσιαστικά είναι σαν δύο εβδομάδες μίνι τουρνουά, ή μάλλον όχι, δύο μίνι τουρνουά, λάθος το είπα, δηλαδή με μια τριάδα παιχνιδιών στο τέλος Οκτωβρίου και μια λίγο πιο μετά, σε τρεις συνεχόμενες εβδομάδες δηλαδή, είναι γι' αυτό κάτι που μπορεί να παίξει ρόλο, έτσι. Δεν είναι δηλαδή ένα-δυο μάτς σε 15 μέρες και όλα αυτά, είναι τρία μάτς σερί και άλλα τρία μάτς σερί μετά στον όμιλο, οπότε παίζει ρόλο προφανώς και η συγκυρία εκείνη τη στιγμή, πώς είσαι, όσον αφορά momentum αγωνιστικό, όσον αφορά απουσίες, και αυτό παίζει ρόλο. Και φυσικά το πρόγραμμα το οποίο θα έχεις και στο πρωτάθλημα σε συνδυασμό φυσικά με την Ευρώπη. Θεωρητικά ένας ΠΑΟΚ ο οποίος μπορεί να έχει ανάλογη εικόνα με την Μπενφίκα, μπορεί να έχει ανάλογη εικόνα με την Μπεσίκτας, μπορεί να έχει ανάλογη εικόνα και με την Κράσνοντα, θα πω εγώ, μπορεί να περάσει το 32, ναι. Αλλά είναι άλλο το κίνητρο, άλλες οι συνθήκες των προκριματικών του Champions League, και είναι άλλο το κίνητρο και άλλες οι συνθήκες μέσα στη διαδικασία και μέσα στη σεζόν των αγώνων ομίλων του Europa League. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε και για μια διαφοροποίηση σχέση με άλλες φορές, δηλαδή με τρία ματς σερί, διακοπή μεγάλη, άλλα τρία ματς σερί μέσα στο πρωτάθλημα. Έτσι, έχετε διαβάσει μέσα από το ΠΑΟΚ 24 και όλες τις αντιδράσεις, έτσι και από τον ΠΑΟΚ και τον Αμπέλ Φερέιρα, αλλά και από τους αντιπάλους. Δεν νομίζω ότι για τους άλλους, είτε για την Αϊντχόφεν, είτε για την Γρανάδα, είτε για την Ομόνια, το ότι τους ήρθε ο ΠΑΟΚ στον δρόμο είναι κάτι ευχάριστο. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να το δείξει αυτό και γενικότερα η σεζόν που μπαίνει τώρα στο δεύτερο κομμάτι της για τον ΠΑΟΚ, γιατί μην κρυβόμαστε, η αλήθεια είναι ότι από το ξεκίνημα αυτής της χρονιάς οι πάντες ασχολιόντουσαν με τα προκριματικά του Champions League και εγώ θα πω ότι είναι φυσιολογικό, άσχετα το αν τελικά ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μπει στους ομίλους ή όχι, το γεγονός ότι όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, εντός και εκτός ομάδας και γύρω-γύρω και μέσα στο γήπεδο και έξω από αυτό, είχε εστιάσει στο Champions League, για μένα είναι φυσιολογικό. Τώρα μπαίνει σε μια δεύτερη φάση, η οποία έχει ένα μάτς την Κυριακή σε πρώτο χρόνο που πρέπει να το κερδίσει. Ακολουθεί μια διακοπή για τις εθνικές ομάδες, οπότε υπάρχει ένα διάστημα ξεκούρασης, παύλα δουλειάς, παύλα να μπουν κάποια καινούργια πρόσωπα για τον ΠΑΟΚ που δεν έχουν καταφέρει να μπουν με την ομάδα, τέλος πάντων ήρθαν και λίγο πιο αργά. Και μετά πάμε στο άλλο κομμάτι της σεζόν, αυτό το μετά τα προκριματικά, να το πω έτσι. Ό,τι και αν έχεις κάνει εκεί, είτε αν έχεις σημειώσει μια μεγάλη επιτυχία, είτε αν δεν τα έχεις καταφέρει. Και αν θυμάμαι καλά, το πρώτο μάτς του Europa League είναι 22 Οκτωβρίου, οπότε ουσιαστικά μετά ξεκινάμε αυτό το κομμάτι των συνεχόμενων αγώνων με ΑΕΚ, με Ολυμπιακό, με Europa League. Είναι μια διαδικασία η οποία η ομάδα αυτή η καινούρια, η ομάδα αυτή που στο μεγαλύτερο της κομμάτι φύδεται εμπειρίας, η ομάδα αυτή που τώρα προσπαθούμε να καταλάβουμε αν έχει βάθος για να βγάλει μια τέτοια διαδικασία και να διεκδικεί πράγματα, γιατί το να τη βγάλεις βγαίνει διαδικασία. Okay, το θέμα είναι τη διεκδικείς. Να διεκδικείς την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League και να διεκδικείς επίσης και το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Αυτή λοιπόν η ομάδα θα κληθεί να το περάσει έτσι μετά τη διακοπή. Υπάρχουν και διάφορα κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν με το θέμα της ενίσχυσης και γενικότερα με το θέμα του ρόστερ. Έτσι, του Μπράνταριτς είναι ανοιχτό. Διαβάστε σήμερα στο ΠΑΟΚ 24 το τι ακριβώς ισχύει. Είναι ένας παίκτης που ο ΠΑΟΚ τον ξέρει πολύ καλά. Είχε ασχοληθεί και πέρσι πολύ επισταμένα μαζί του. Πέρσι για αγορά δεν τα κατάφερε τότε να τον αγοράσει από την Κάλιαρη. Στην πορεία ο Μπράνταριτς επέστρεψε στην Κροατία, έπαιξε στη Χάιντουκ στο πρώτο μισό της σεζόν και στο δεύτερο στην Ισπανία και τη Θέλτα. Σημείωσε μια χρονιά με 24 συμμετοχές. Δεν ήταν μια καλή χρονιά για αυτόν, είναι η αλήθεια. Ωστόσο, τα στοιχεία τα οποία διαθέτει αρέσουν πολύ στο Φερέιρα. Όντως είναι ένας παίκτης που, εφόσον προχωρήσει ο δανεισμός του, μπορεί να βοηθήσει σε πολύ καλό επίπεδο στη θέση του, εκεί στο 6 ουσιαστικά, γιατί κυρίως 6 είναι ο Μπράνταριτς. Ας το βάλουμε και 8-6-8 εκεί. Ούτως ώστε ο ΠΑΟΚ να έχει συν τον Μπράνταριτς, να έχει τον ΣΒΑΜ, να έχει τον Λεκαντουρί, να έχει την πορεία τον Ογκούστο, να έχει και τον Ινούα. Αν θέλετε, να έχει και σε κάποια φάση το Μίσιτς, όσο αυτό μπορεί να γίνει. Έτσι, γιατί ο Μίσιτς υποβλήθηκε σε δεύτερη επέμβαση. Νομίζω ότι θα χρειαστεί και άλλο χρόνο για να ξεπεράσει το θέμα υγείας που έχει το σοβαρό.
Είναι η υπόθεση την οποία ο ΠΑΟΚ την τρέχει. Είναι μια υπόθεση που ο ΠΑΟΚ την ψάχνει ξανά. Από τη στιγμή που ο Μπράνταριτς δεν αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο στην Κάλιαρη και πάλι. Η Κάλιαρη είναι σε θέση να τον παραχωρήσει, αλλά η κουβέντα εδώ που μιλάμε είναι κουβέντα για δανεισμό. Δεν είναι εύκολη στο οικονομικό κομμάτι. Είναι περίπτωση ζώρικη. Γιατί τα χρήματα είναι αρκετά και ο ΠΑΟΚ γενικά φέτος έχει επιλέξει μια άλλη πολιτική σε αυτό το κομμάτι. Δύσκολα ανεβαίνει στα συμβόλαιά του πολύ. Έχει μια συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική, για να το πω έτσι. Ωστόσο για αυτή την περίπτωση δεν αποκλείεται να ανέβει. Δεν λέω ότι θα πάει σε ένα συμβόλαιο και θα κάνει, ξέρω εγώ, 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο. Αλλά το Μπράνταριτς, η αλήθεια είναι, δεν μπορεί να το κλείσει με 4-5 κοστάρικα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Είναι περίπτωση που ο ΠΑΟΚ και ψάχνει, το διαπραγματεύεται τέλος πάντων, προκειμένου να προχωρήσει, και μιλάμε για δανεισμό. Έχετε διαβάσει επίσης μέσα από το ΠΑΟΚ 24 σήμερα τι ακριβώς ισχύει και με τον Μάτος, ο οποίος είναι εκτός ομάδας. Περιμένει μια κουβέντα με τον Ιβάν Σαββίδη. Κουβέντα η οποία, έτσι όπως είναι τα τωρινά δεδομένα, και μιλάω για σήμερα, θα είναι κουβέντα ουσιαστικά να λυθεί το συμβόλαιο και να δοθεί ένα κομμάτι των χρημάτων από τη φετινή χρονιά, εκτός και να αλλάξει κάτι. Έτσι, την ίδια ώρα, όλο αυτό το διάστημα, και ειδικά μετά την προσθήκη του Σάκχοφ στην ΑΕΚ, ακούγεται από διάφορες πηγές στην Αθήνα ότι η ΑΕΚ θα κινηθεί για το Μάτος αν μείνει ελεύθερος μέχρι τη Δευτέρα. Έτσι, έχει αυτό το ενδιαφέρον του. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το κομμάτι. Φυσικά υπάρχει και το αγωνιστικό εν ώψη της Κυριακής. Έχει προκύψει ζήτημα και με τον Κρέσπο, με τη θλάση την οποία φαίνεται να έχει υποστεί, και λέω φαίνεται γιατί περιμένουμε λίγο πιο αργά να γίνει γνωστό ακριβώς το τι ισχύει με τον Ισπανό. Από τη στιγμή που είναι και ο Κρέσπο έξω, παιδιά, τα πράγματα είναι δύσκολα για την Κυριακή. Δηλαδή δεξιά ζόρικα τα πράγματα. Πολύ. Πολύ ζόρικα τα πράγματα για το παιχνίδι της Κυριακής. Εκεί στα δεξιά, που από το ξεκίνημα της σεζόν είναι ζήτημα για τον ΠΑΟΚ. Και δεν είναι τυχαίο ότι εκεί που κινήθηκε όπως κινήθηκε με τον Μάτος, με τον Λίρατζι επίσης, τον εκτός, τα βρίσκει όλα μπροστά του. Είναι φοβερό. Με τον τραυματισμό του Ροντρίγκο που αργεί ακόμα, με τον Ουαγγέ που δεν είναι έτοιμος, με τον Κρέσπο που τέλος πάντων στα περισσότερα παιχνίδια που έπαιξε όσο μπορούσε κράτησε, αλλά δεν είναι και αυτή η θέση του, έχει τραυματιστεί αυτός τώρα. Ο Μπίσεσβαρ επίσης. Οπότε. Ποιος θα το έλεγε, θα λέγα, θα κάνω κουβέντα για τον Μπίσεσβαρ δεξί, full back. Τι να κάνεις, 2020 είναι αυτό. Λοιπόν, μαζί μας στοίχημαν.gr, στο στοίχημαν με live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, με ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Όπου και αν είστε, έχετε μαζί σας και το καζίνο σας. Με το Serie Application, το οποίο έχει επιστρέψει, εσείς κάθε μήνα κάνετε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα, για να φτάσετε στο απόλυτο σερί και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το mobile application του σερί είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους. Και φυσικά στο στοίχημαν.gr, ολοκληρωμένο προϊόν με cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα, πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο στοίχημαν.gr. Μαζί μας και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι για εσάς τους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, οικαστικά, πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν στα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία. 6972230121 το τηλέφωνο επικοινωνίας και μέσω mail www.gmail.com. Θα πούμε και για μπάσκετ κάποια πραγματάκια προς το τέλος της εκπομπής. Πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο παρέα και με Στέργιο να δούμε ό,τι υπάρχει στα του ποδοσφαίρου εν ώψη της Κυριακής και όχι μόνο. Εδώ μας επιστρέψαμε δεύτερο κομμάτι της σημερινής συλλεκτικής εκπομπής, έτσι, του ΠΑΟΚ 24. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Στέργιο Αναστασιάδη. Στέργιο, τι γίνεται ρε φίλε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Τελειώνει το απογευματινό σου ζάλισμα, να ξέρεις. Αυτό ήτανε. Όχι, ζάλισμα δεν είναι. Παιδί μου τώρα, εντάξει, οκ, okay, καλά, δεν σκάβουμε και όλα, τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές. Οκ, okay, αλλά παιδί μου, ναι, αυτό το. Κοίταξε. Το μπισμπιζέ. Μία-δύο μέρες που δεν με πήρες, ανησύχησα, είναι η αλήθεια. Εντάξει. Δεν κάνω πλάκα, εντάξει. Μάλιστα. Όχι, χαρά μου ήταν. Και πέρσι εκ του κοτόθεν
και φέτος τηλεφωνικά, εντάξει. Ναι. Δύο χρόνια στο ΠΑΟΚ 24. Είναι σταθμός, εντάξει. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα. Είναι. Πόσα χρόνια το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 μεταξύ με αυτά δεν τα πάω καθόλου καλά. Πόσο να είναι, ρε φίλε. Πρέπει να είναι 8 συνολικά. 8 κι εγώ. Και εγώ εκεί, στο νομίζω, 8 εκεί νομίζω ότι είμαστε. 8 είμαι. Εκεί νομίζω ότι είμαστε. Αν ναι. Είμαστε στον αέρα σαν ΠΑΟΚ 24 10, πω σκάνδαλο, τέλος πάντων, οκ. Okay, εντάξει, πότε πέρασα χαμπάρι δεν πήραμε. Τόσο πρέπει να είναι το ραδιοφωνικό. 8. Ναι. Κάπου εκεί είμαστε. Κάπου εκεί είμαστε. Καλά ήταν. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Καλά ήταν με εκπομπές που αφήσαν εποχή, ας πούμε, εντάξει. Ναι, όντως. Με τον Σταύρο, με τον Δημήτρη, γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, έτσι. Έτσι. Εκπομπές με ένταση, με πολύ γέλιο. Ναι, ναι, αλήθεια αυτό. Με τα πάνω, με τα κάτω, με συνεντεύξεις, με ακροατές, με νομίζω. Ήταν ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Ωραία. Εντάξει. Πάμε για άλλα. Δεν χανόμαστε. Εδώ θα μας το λέει έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι ότι, ότι χανόμαστε. Okay. Και που ξέρεις μπορεί και να επιστρέψει. Σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Εδώ αφήνουμε ανοιχτά ενδεχόμενα για άλλα κι άλλα στη ζωή μας. Ναι. Εντάξει. Σωστά. Τι λοιπόν... γίνεται, Αναστέλη, για πες. Πάω κόφι, λέει την Κυριακή. Ωραίο παιχνίδι. Πάω κόφι, ναι. Δηλαδή είδα κάτι δηλώσει του Διαμαντή μπροστά μου. Είδα κάτι φωτογραφίες του Διαμαντή μπροστά μου. Ναι. Κάτι δηλώσει του Διαμαντή του Απόστολου. Και το θυμήθηκα ότι υπάρχει την Κυριακή παιχνίδι. Εντάξει, από τη μία τα πόνερα του αποκλεισμού, από την άλλη κλήρωση σήμερα. Ναι. Δεν υπάρχει και πολλής χώρος για όφι, είναι αλήθεια. Mm-hmm. Εντάξει, νομίζω το δελτίο της ΠΑΕ μας βάζει για τα καλά στο κλίμα. Σιγά σιγά, δηλαδή mm-hmm. σήμερα, αύριο και φυσικά την Κυριακή. Mm-hmm. Δεν προκύψαν καλά νέα για τον Χωσέ Αρχιτέσπο. Mm-hmm. Εντάξει, τλάση δευτέρου βαθμού. Τέλεια. Να χαρά. Τρεις εβδομάδες εκτός. Τρεις εβδομάδες σημαίνει 21 μέρες, θα σου πω εγώ 25. Εντάξει, άρα οριακά θα προλάβει τέλος Οκτωβρίου ο Ισπανός να είναι πίσω. Ναι. Και είναι θέμα γιατί. Εντάξει, ο Ροντρίγκο ακόμα δεν είναι έτοιμος. Mm-hmm. Σήμερα έκανε για παράδειγμα μέρος της προπόνησης και έκανε και ατομικό. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή. Για μεθαύριο δεν είναι σίγουρα. Δεν συζητάμε καν. Okay. Ναι. Αλλά και η διακοπή ξέρει δεν είναι ένας μήνας, δύο εβδομάδες είναι. Okay, δεν είναι ούτε μικρό διάστημα ούτε μεγάλο, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει διάθεση να μπει, ξέρεις, βιαστικά ο Βραζιλιάνος στη δράση, γιατί εντάξει. Πρέπει λίγο να προστατευτεί. Στέργιο, ο Ροντρίγκο Στέργιο έχει το θέμα που είχε στην προετοιμασία το ίδιο. Θλάση κόντρα θλάση ουσιαστικά. Ναι, ναι. Στο ίδιο σημείο. Αυτό. Ναι, άρα όχι, δεν νομίζω τώρα, να βιαστεί να μπει. Θα έχει αφήσει πίσω. Ναι, ναι. Ανεβάζει τροφές μέρα με την ημέρα, αλλά δεν μπορεί τώρα. Εντάξει, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Μαζί τα λέγαμε χθες, είναι πολύ κωμικός ο μήνας Οκτώβριος. Mm-hmm. Εντάξει, okay, το παιχνίδι της Κυριακής. Που εγώ δεν μπορώ ξέρεις, να το πάρω αψήφιστα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Όφη, δεν μας έχει δώσει η ομάδα στις εγχώρες υποχρεώσεις, στο δικαίωμα να καθίσουμε πίσω και να δούμε το παιχνίδι και να περιμένουμε εύκολα, δύσκολο ΠΑΟΚ να κερδίσει. Mm-hmm. Με τη Λάρισα θα μπορούσε να γίνει κάλλιστα η ζημιά. Mm-hmm. Από του χάρου του αγώνα για κλείδωση ο ΠΑΟΚ. Και σε σημείο μάλιστα ειδικά στο τέλος που δεν θα μπορούσε ούτε σέντρα να κάνει, έχω την εντύπωση. Mm-hmm. Δεν το καθάρισε το παιχνίδι με τον Ατρόμητο επίσης δεν το καθάρισε δίκαιο το 1-1, στο Βόλο τα γνωστά. Άρα λοιπόν μέχρι στιγμής δεν μας έχει δώσει η ομάδα το δικαίωμα να λέμε ότι εύκολα δύσκολο ΠΑΟΚ θα κερδίσει. Ναι. Μια σιγουριά που την είχαμε τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και πέρσι με ομάδες αυτού του Βεληνικούς. Δεν είχαμε σιγουριά στα ντέρμπι πέρσι. Αλλά σε αυτά τα μάτια λίγο πολύ η ομάδα τα κέρδιζε. Okay. Νομίζω, Στέργιο, νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι, αν ο ΠΑΟΚ είναι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι και δεν είναι πολύ επηρεασμένος από ό,τι έγινε Τετάρτη, ίσως ο τρόπος με τον οποίο παίζει ο Όφη να του ταιριάζει. Δηλαδή, που εντάξει, ο Όφη δεν είναι ομάδα που θα κάτσει να περιμένει πίσω και να κλείσει χώρους και όλα αυτά. Είναι ομάδα που γενικότερα της αρέσει και να ανοίγεται και τον κόλ να ψάξει. Ξαναλέω, αν είναι συγκεντρωμένος. Αν δεν είναι, θα έχει πρόβλημα. Ναι. Δεν θα παίξουν βέβαια και αυτή η χήμα όλα, εντάξει. Καλά, ναι, οκ. Okay. Τη διαφορά. Ναι, δεν θα βγει. Αλλά. Mm-hmm. Κοίταξε, ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι επηρεασμένος θα είναι. Mm-hmm. Το θέμα είναι να μείνει σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Εντάξει, δεν νομίζω μέσα σε τρεις μέρες, τέσσερις να αφήσεις πίσω σου ένα τέτοιο παιχνίδι. Mm-hmm. Θα το έχεις στην άκρη του μυαλού σου. Θα έχεις επηρεαστεί ψυχολογικά.
Αλλά σκοπός είναι να μην είναι σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Εντάξει, και βασικά ο σκοπός είναι η νίκη. Νίκο, τώρα μην γελιόμαστε. Καλά, ναι, όπως εντάξει. Είναι. Ναι. Okay, αυτό είναι το μοναδικό ζητούμενο. Και φυσικά να μην υπάρχει τραυματισμός αυτά τα δύο. Δηλαδή, γιατί μετά ακολουθούν πολύ ζόρικα παιχνίδια. Και γι' αυτό λέγαμε και νωρίτερα στο ξεκίνημα ότι είναι κομβική απουσία του Κρέσπο. Mm-hmm. Σε συνδυασμό με τον παραπλουσμό του Μάτος, τον παραπλουσμό του Ζαμπά, που σε αυτό το ρόλο θα μπορούσε να ανταποκριθεί, πιστεύω, του δεξιού Παχάφ. Mm-hmm. Δηλαδή θα ήταν το αντίστροφο του Κρέσπο. Δηλαδή θα έδινε περισσότερα στην επίθεση ο Βραζιλιάνος, λιγότερα στην άμυνα. Mm-hmm. Ο Ισπανός κάνει το αντίθετο. Mm-hmm. Ο Μπίσεσβαρ το τελευταίο διάστημα δεν βλέπω να είναι και από τους αγαπημένους παίκτες του πρώτου προπονητή. Mm-hmm. Εντάξει, εγώ τον πίσω βλέπω την Κυριακή, να σου πω την αλήθεια. Εκτός και αν, να σου πω, ενεργοποιηθεί ο Λίρας, θα δούμε τώρα. Ναι. Αλλά μετά τη διακοπή ακολουθεί το παιχνίδι με την ΑΕΚ, στο Ολυμπιακό Στάδιο, ακολουθεί η πρεμιέρα Europa League, 22 του Οκτώβρη. Και μετά στα Ριό είναι 22, και μετά Ολυμπιακός. Ναι, και στο Europa League είναι 22-29 και μετά 6 και 5, Νοεμβρίου, 5. Ναι, 5, ναι, okay. Τρεις εβδομάδες σε τρία παιχνίδια. Ναι. Και κάθεται πάνω σε ένα σημείο που ο ΠΑΟΚ παίζει με ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Ναι. Δεν θυμάμαι να έχει μετά τον Ολυμπιακό τόσο δύσκολο παιχνίδι στην εγχώρια αγορά. Λοιπόν, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στη Τούμπα και Πανετολικός ΠΑΟΚ. Εντάξει, οκ. Okay. Παραδοσιακά μια έξοδος που κρύβει κινδύνους, αλλά οκ, δεν είναι σαν το παιχνίδι με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, εντάξει. Mm-hmm. Οπότε είναι πόσα παιχνίδια, δύο τα ντέρμπι και τρία τα ευρωπαϊκά, πέντε, που είναι πολύ ψηλών απαιτήσεων. Ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή μπορεί κάλλιστα το πρόγραμμα που, ξαναλέω, ακόμα δεν έχει βγει. Δηλαδή και τώρα που μπήκα στην site της UEFA λέει ότι το πλήρες πρόγραμμα θα καθοριστεί μετά από επικοινωνία με τις ομάδες Παρασκευή απόγευμα. Ναι. Mm-hmm. Δεν ξέρω το απόγευμα ποιο είναι για τους ξένους. Okay. Περιμένουμε, νομίζω ότι σήμερα θα βγει έστω και λίγο αργότερα. Mm-hmm. Εντάξει, θα είναι το βράδυ, οκ. Okay. Μπορεί κάλλιστα να σου βγάλει, ξέρω εγώ, το πρόγραμμα Αϊτχόβεν εκτός και Γρανάδα εντός. Δηλαδή να μην σου έχει ούτε καν την Ομόνια που θεωρητικά αλλά και πρακτικά ένας αντίπαλος που ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει και πρέπει να πάρει 6 βαθμούς. Ναι. Σύμφωνα ναι. με την εικόνα που είδαμε της Ομόνιας κόντρα στον Ολυμπιακό, εντάξει. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν τιμητικό και το 0-0 στην Κύπρο, γιατί εντάξει ήταν την τεφλάγα του σε πολύ καλή μέρα. Και στο Καραϊσκάκι, εντάξει, αδικήθηκαν οι Κύπροι ξεκάθαρα, γιατί το πέναλτι ήταν πέναλτι της εποχής Παπουτσέλη και Βάλε, εκείνη η ωραία της εποχής. Ναι. Καζναφέρη, Παπουτσέλη και αργότερα τα νέα τα παιδιά Σπάθας, Δημητρόπουλος, Παπάς, Καλογερόπουλος και όλα τα παιδιά που μας χάρισαν μεγάλες στιγμές, αλλά και πάλι έδειξε πολύ περιορισμένο δυνατότητα η Ομόνια από τη μέση και μπροστά. Ναι. Είναι μια ομάδα που αμήνεται σωστά, δεν ξέρω αν μπορεί, ας πούμε, να κάνει παιχνίδι και να βάλει δύσκολο τον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, για να το μαζέψουμε, σαφώς και λέμε αυτό που λέμε, που τελευταία βλέπω ότι ψιλοαερώνει, αραιώνει, το όλοι παίζουμε με όλους. Mm-hmm. Έχει διαφορά αν παίξεις με Αϊτχόβεν μέσα και Γρανάδα έξω και αν παίξεις με Ομόνια στην Τούμπα και, τι να σου πω, και Αϊτχόβεν εκτός, ας πούμε, πιο εύκολη η διάδα, από μια διάδα με Αϊτχόβεν και Γρανάδα. Mm-hmm. Οπότε, καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ να πάρει την νίκη Κυριακή, θυμίζω η σέντρα στις 6 και 4, και να δει μέχρι τη Δευτέρα τα μεσάνυχτα τι μπορεί να κάνει στα νικτά θέματα που έχουμε αναλύσει και στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 και στο διαδικτυακό, με πωλήσεις, αγορές, δανεισμούς, έχει αρκετά θέματα. Ναι, νομίζω γενικά ότι το σουκουδού, αν δεν έχουμε κάτι σήμερα πιο αργά δύσκολα, θα είναι γεμάτο σε αυτό το κομμάτι. Και θα προκύψουν και εκπλήξεις, έχω την εντύπωση. Mm-hmm. Ναι. Στο δώσε, όχι στο πάρε. Ναι. Εντάξει, ναι. Στο πάρε ενδεχομένως να είχαμε εκπλήξεις μεγάλες αν ο ΠΑΟΚ είχε περάσει στους ομίλους του Champions League. Ναι. Θα ήταν πραγματικά ένα τρίμηνο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ωστόσο, στο πάρε υπάρχει ανοιχτή υπόθεση του Μπράνταριτς που. Υπάρχει, είναι, ναι. Ασχολείται το ΠΑΟΚ, το ψάχνει, το παλεύει.
Όπως θες, πες το. Νομίζω ότι έχουμε το θέμα στην πλήρη διάσταση του στο ΠΑΟΚ 24 από το πρωί. Και τι λένε οι Κροάτες, τα μέσα, ότι πλησιάζει την Τούμπα ο Μπράνταριτς. Κλείνει τα αυτιά σε προτάσεις που έχει από Ισπανία και καταλήγει στην Τούμπα και συναντάει ξανά τον Τζόλα και τον Μίσιτς, με τους οποίους ήταν συμπαίκτης στην Ριέκα. Εντάξει, απ' την άλλη έχουμε και τα ιταλικά δημοσιεύματα με την Κάλιαρη να μην φανείται, να μην φανείται διατημένη να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή. Συζητάνε, γράφουν οι Ιταλοί για την Κάλιαρη μόνο με δανεισμό με οψιόν αγοράς. Να σου πω την αλήθεια τώρα, παρένθεση, δεν νομίζω να έχουν διαφορά το ένα με το άλλο, οκ. Δηλαδή, όχι, το να συζητούσαν οι Ιταλοί δανεισμό χωρίς οψιόν, οκ, συμφωνεί με το ότι δεν συζητάμε πόλεις. Αλλά τέλος πάντων, μπορεί και να βολεύει και τον ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα. Ναι, δανεισμό με οψιόν. Αυτό σου λέω, ότι μάλλον το βολεύει τον ΠΑΟΚ. Αρχή οψιόν να μην είναι 8 εκατομμύρια ευρώ η οψιόν. Ναι. Ναι, είναι ένα ποσό ρεαλιστικό. Εντάξει, ούτε ο Μπράνταρη προέρχεται από μια σούπερ χρονιά, ούτε είναι ο ποδοσφαιριστή που τον κυνηγάει παράλληλα η Ρεάλ, η Λίβερπουλ και η Manchester City. Ναι. Εντάξει, αλλά είναι ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή για το ελληνικό πρωτάθλημα και τα δεδομένα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, δίνει μια σούπερ λύση στον Φερέιρα πέρα από τη λύση του Ελκατουρί και του Ζουβάμπ. Και να δούμε αν στα κοντά θα μπει στην εξίσωση και ο Ντόγκλας Αγκούστο. Ναι. Εντάξει. Υπάρχει και ο Εσίτη, okay, υπάρχει και ο Νινούα, αλλά ο καθένας από τους τελευταίους δύο για τους δικούς του λόγους δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με Σβάμπ και Νινούα. Και δεν είναι δείγμα η εμφάνισή του στο Βόλο, γιατί έχει σημασία και ότι διαγωνίστηκαν μαζί. Δηλαδή μπορεί να βλέπαμε άλλο Νινούα αν ήταν δίπλα του Ελκαντουρί ή άλλο Εσίτη αν ήταν δίπλα του Σβάμπ, αλλά κατά κοινή ομολογία δεν έχει ο ΠΑΟΚ την ίδια δυναμική με τον Εσίτη ή τον Νινούα. Ναι. Το και τους δύο μαζί άστο είναι για μένα τραγωδία στην παρούσα φάση. Ναι. Μπορεί να είναι καλό σε 5 μήνες αν ο Νινούα αρχίζει και μας δείχνει το ταλέντο του, αλλά στην παρούσα φάση χρειάζεται ακόμα ένας τουλάχιστον, να μην πω και δεύτερος. Εντάξει. Παρότι θα δημιουργηθεί θεωρητικά συνοστισμός στα χαφ, αλλά Νίκο θα έχεις δύο οργανώσεις. Δηλαδή δεν μπορείς να αλλάζεις. Και δύο διοργανώσεις επίσης σε αυτό που λες, ουσιαστικά σαν δύο μίνι τουρνουά μέσα σε 3 εβδομάδες. Έτσι όπως πάει, γιατί δεν είναι απλωμένο το πρόγραμμα. Θες παίκτες εκείνο το διάστημα, αυτό θέλω να πω. Θες επιλογές, θες όσο το δυνατόν περισσότερες λύσεις. Ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος είναι Νίκος στα κόκκινα. Και για τις δύο διοργανώσεις. Ναι, ναι. Δηλαδή υπάρχει το καλό σενάριο ο ΠΑΟΚ να προκριθεί που βάσει των αντιπάλων είναι στο χέρι του, νομίζω. Εντάξει, ίσως να τρομάζει λίγο η Αϊτχόφεν λόγω της προϊστορίας και τίποτα άλλο. Δεν κερδίζει τον Ολλανδία, άστο. Γενικότερα... Άστο, δεν τους κερδίζει αυτός, ρε. Τα άλλα βάλε. Άστο. Δεν κερδίζει. Τι τρόπο μπορεί να κερδίσει. Η μία που έχεις κερδίσει η Αϊτχόφεν δεν είναι μια φορά. Εκείνο με τον Ουντέζε τότε. Αυτό ήτανε. Με τον Ουντέζε, το 3-2, ναι. Που δεν ήταν τηλεοπτικό, το μοναδικό τηλεοπτικό παιχνίδι. Που μη τηλεοπτικό, δεν έχουμε δει ούτε τον γκολ δεν έχουμε δει. Τηλεοπτικό ήταν, απλώς το γκολ δεν είδαμε γιατί κάηκε το βαν. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Εκείνη είναι μία νίκη με Ολλανδία. Με Ολλανδία. Και η Σιρεβάνς κατηφόρησε το Philips Stadium τότε. Ναι. Εντάξει, άλλη ομάδα. Ήταν με 4-1. Ναι. Άλλη ομάδα, άλλη ομάδα. Ναι. Με πολλούς Ολλανδούς διεθνείς και στο Περτσένος και τα λοιπά. Εντάξει, γενικά νομίζω ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια δεν είναι στο επίπεδο που ήταν πριν. Έτσι, δηλαδή ο Άγιαξ έχει πάρει τα πρωτεία. Ναι, υπάρχει αυτή η αλλαγή στην ισορροπία. Δηλαδή υπήρξαν εποχές που η Αϊτχόφεν είχε το πάνω χέρι. Αλλά είναι το Ολλανδικό δίπολο, Νίκο. Ναι, ρε, εννοείται. Αυτό είναι. Δεν κερδίζει ποτέ. Δεν φύγει άστο. Ό,τι πάρει την Ελλάδα είναι μόνο. Εντάξει. Δηλαδή, αν ήταν νοκάου, θα σου έλεγα άστο. Αλλά επειδή είναι όμιλο, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Γιατί θυμίζω πέρα από του δύο αποκλεισμού από την Αϊτχόφεν στι δύο συνεχόμενε σεζόν και τι δύο φορέ στον τρίτο αποκλειματικό γύρο του κυπέλου UEFA, μάλλον στον τρίτο γύρο του κυπέλου UEFA, με προπονητή τον Μπάγκερ στον πάγκο του ΠΑΟ. Έχει και αποκλεισμούς από την Αλκμαρ. Ναι. Έχει και αποκλεισμούς από τον Άγιαξ φυσικά. Ναι, ρε. Το έχουμε βιώσει το πετσί μας. Και ακόμα και από τη Χέρεφεν που κυνηγάει τον Σάντος. Πολύ σωστά. Και οι πολέμοι του λένε τις καρδούλες. Οι καρδούλες, ναι. Δηλαδή, όποιος θέλει να πει κάτι για τον Σάντος. Ναι. Εκτός από το ότι δεν μας άρεσε το ποδόσφαιρο που έπαιζε, λες και έχουμε συνηθίσει σε. Εγώ δεν ξέρω τι, τέλος πάντων.
υπάρχει αυτή, αυτό το αγκάθι ότι ποιο θα είναι το τρεφίλ που κλείγαμε τι καρδούλε. Ναι. Άρα δεν μετράει το πρόκριση, αλλά είναι πλέον σε φάση ομίλων. Οπότε το να χάσει, α πούμε, στην Ολλανδία και να κερδίσει την Τούμπα και να φέρει δύο σοπαλίε, δεν χάλασε ο κόσμο. Αρκεί να πάρει 6 βαθμού, θα σου πω εγώ, με την Ομόνια και να κερδίσει τη Γρανάδα στην Τούμπα. Ναι. Γιατί, όχι, η Γρανάδα λέμε πρωτεφανιζόμενη, εντάξει, δεν είναι ούτε Μπιλμπά, ούτε Σεβίλη, καλά, ούτε εννοείται Ρεάλ, Μπαρσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτη, αλλά δεν πάβει να είναι μια ομάδα που συμμετέχει στην Πυρηναία Διβιζιόν και νομίζω ότι έχει περισσότερη ποιότητα από τον ΠΑΟΚ, η Γρανάδα. Βέβαια. Εντάξει, και δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτό ο σκοπό και θα είναι αποτυχία, α πούμε, μια ισοπαλία στην Ισπανία ή αν χάσει. Γιατί να μιλάμε για ισπανική ομάδα. Αλλά, τι συζητάμε τώρα. Ναι. Αλλά στην Τούμπα νομίζω μπορεί να κερδίσει κιόλα. Okay. Γιατί εκεί μπορεί να φανεί και η απειρία τη Γρανάδα σαν μια ομάδα προεφανιζόμενη στην Ευρώπη, δηλαδή, εντάξει. Ναι. Δεν είναι και μικρό πράγμα. Εντάξει, αλλά κάπως έτσι νομίζω είναι ο χάρτη. Δηλαδή, πάρε δύο νίκες με Ομόνια, πάρε μία νίκη με Γρανάδα στην Τούμπα, πάρε μία νίκη με την Αιτχόμεν στα δύο μάτια ή δύο στο παλιό. Άστα, μην ασχολείσαι με Αιτχόμεν, δεν κερδίζει. Αν πάρει ένα βαθμό με την Αιτχόμεν, καλά είσαι. Άστα, τα άλλα βλέπε. Λοιπόν. Με 9 βαθμού μπορεί να περάσει. Ποριακά, δεν ξέρω. Αν περνά με 9, 2 την Ομόνια, μια τη Γρανάδα τελείωσε. Εντάξει, στην Τούμπα τη Γρανάδα εννοείται. Εντάξει, και τέλος. Με 9 δεν περνά, νομίζω περνά με 10-11. Αυτό μα έχει δείξει η ιστορία. Okay. Εντάξει, okay. Οπότε περνά 32 του Europa League, περιμένει και δύο παιχνίδια αργότερα. Και στο διάστημα αυτό παίρνει και τα ντέρμπι και δίνει κάτι άλλο σε σχέση με πέρσι. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Το κακό είναι και να μην καταφέρει στην Ευρώπη να κάνει κάτι διαφορετικό και να έχει απόλυση βαθμών. Και να βγει ο Νοέμβρη και να είσαι, ξέρω εγώ, στο μείον 8-9 από τον Ολυμπιακό. Ναι. Δεν μαζεύεται μετά. Γι' αυτό λέω ότι ο Οκτώβριο και ο Νοέμβριο είναι σούπερ απαιτητικοί και θα κρίνουν πολλά για την φετινή σεζόν του ΠΑΟΚ. Ναι. Το συζητάμε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει παίκτες και προπονητές να βρουν τις ισορροπίες, να βρει ο Περέιρα τους τρόπους για τη σωστή διαχείριση, να βρουν και παίκτες την ισορροπία και ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα να αρχίζουν. Να παίρνουν νίκες, αλλά για να μην λειτουργήσει μία διοργάνωση εις βάρος της άλλης, πρέπει πάνω να ενισχυθεί, πρέπει να ενισχυθεί. Αφού δεν υπάρχει φως για αλλαγή δεδομένων, τουλάχιστον μέχρι τώρα, για δύο-τρεις παίκτες που θα μπορούσαν να δώσουν λύση όπως είναι ο Μάτους και ο Ζαμπά για παράδειγμα, άρα πρέπει η ομάδα να ενισχυθεί. Γιατί δεν μπορείς τώρα, αν έχεις ξαναλέω πρεμιέρα 22 Οκτωβρίου, να ξεκουράσεις 5 παίκτες με τον Ολυμπιακό για να παίξουν με την Γρανάδα, ας πούμε. Δεν υπάρχει πλέον αυτό το πράγμα. Εντάξει. Και φυσικά θα υπάρχουν και παίκτες Νίκο που θα έχουν και συνεχόμενα παιχνίδια. Δηλαδή, μην το μεγαλοποιούμε τόσο. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες του εξωτερικού, ας πούμε. Ναι, ναι, βέβαια. Εντάξει, δηλαδή θα πρέπει να έχουμε και λίγο περισσότερες απαιτήσεις από τους παίκτες. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό το τόσο μεγάλη, προστασία σε παίκτες είχε να κάνει γιατί ήταν τόσο μεγάλος ο στόχος του Champions League. Μάλλον δεν ήταν θέμα κόπωση, ήταν θέμα προστασία από τραυματισμό. Στέργιο, εγώ, ότι μην τραυματιστεί ο Γιαννούλης. Αυτό είπα και πριν, ότι είναι ένα κομμάτι τη σεζόν μέχρι να ολοκληρωθεί το κομμάτι, τα παιχνίδια του Champions League, τα προκριματικά, και ένα εντελώς διαφορετικό το από εδώ και πέρα, ανεξαρτήτως του τι έκανες. Άσχετα αν πέρασες ή όχι. Γιατί όντως, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι όλο αυτό το διάστημα, άπαντες, εντός, εκτός, γύρω από την ομάδα, σχολιόντουσαν με την Κράνσονταρ, με το Champions League, με όλα αυτά. Πλέον πας σε ένα άλλο κομμάτι από εδώ και πέρα. Που για μένα επίσης η διαχείρισή του είναι σημαντική και δύσκολη. Ναι, είσαι υποχρεωμένος να πας και στα δύο στο φούλινγκ, δεν είσαι πλέον. Ναι, ναι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Mm-hmm. Και το ξαναλέω, νομίζω ήταν περισσότερο θέμα προστασίας ποδοσφαιριστών στη βάση ότι αν δραματιστεί ο Ελκατουρί ή ο Γιαννούλης και δεν παίξει με την Κράσνονταρ, τι κάτσαμε. Παρά, ας πούμε, σωματικής κούρασης ή οτιδήποτε άλλο, εντάξει. Ναι. Θα υπάρχουν λοιπόν και παίκτες που θα πάρουν μαζεμένα παιχνίδια. Οκ, okay, δεν είναι τόσο φορτωμένος ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος. Ναι. Εντάξει, δηλαδή, οκ, okay, αλλά είναι παιχνίδια διαδοχικά, απαιτητικά που πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει τους βαθμούς. Ναι. Δεν ξέρω το τι εμφανίσεις θα κάνει, αλλά σε τέτοια παιχνίδια δεν μπορείς να έχεις τη μικρότερη δυνατή απώλεια αν η εικόνα σου δεν είναι καλή. Με ΑΕΚ, με Ολυμπιακό, με Αϊτσκόβεν, με Γρανάδα, ξαναλέω, θα είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι
τις επόμενες ώρες, φαντάζομαι, όταν βγει το πρόγραμμα. Ναι. Άρα λοιπόν, σε πρώτο πλάνο είναι το μάτς με τον Όφη, αλλά τρέχουν πίσω και αρκετά θέματα για την ενίσχυση της ομάδας και τη διαφοροποίηση στο ρόστερ. Mm-hmm. Και εγώ ξαναλέω, νομίζω θα υπάρχουν και μια-δυο εκπλήξεις στο φύγε. Μάλιστα. Ας περιμένουμε να δούμε μες στο Σαββατοκύριακο το πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με διαφοροποιήσει τέλος πάντων στο ρόστερ και στο πάνε και στο έλα. Θα δούμε τι θα γίνει. Έτσι, γιατί... Βλέποντας τον Όφη, Νίκο, mm-hmm. δεν με έχει εντυπωσιάσει. Παρένθεση ανοίγω και κλείνω. Ναι. Μέχρι στιγμής, αλλά αξίζει έτσι τη προσοχή του ΠΑΟΚ, της μέγιστης. Ναι. Οκ, okay, γιατί θα το ξαναπώ, είναι κομβικό νομίζω το ποδόσφαιρο το πώς νιώθει ο αντίπαλος όταν παίζει μια ομάδα προς το ΠΑΟΚ. Είναι λίγο πίσω η εποχή, η πρόσφατη που θα ένιωθε ευτυχή στο Όφη αν έκανε 2-0 στην Τούμπα. Ναι. Έχει λίγο αργαλή τίνει να αλλάξει αυτό και πιστεύει ο Όφη ότι μπορεί να βάλει δύσκολο όπως έβαλε και η Λάρισα και ο Ατρόμητος και ο Βόλος και οι δύο από τους τρεις πήραν και θετικό αποτέλεσμα. Ναι. Άρα λοιπόν, ας το καθαρίσει ο ΠΑΟΚ το ΜΑΤ και αφού δεν υπάρχει επόμενη αγωνιστική υποχρεότητα μας, μιας και πάλι θα έχουμε τη διακοπή. Αν χρειαστεί, ας κουραστούν οι παίκτες μέχρι το 90, τι να κάνουμε. Γιατί μαζί λέγαμε ότι καλό θα ήταν με Ατρόμητο και Βόλο να μην υπάρχει κόπος στην ομάδα που υπήρχε τελικά μέχρι το τελευταίο λεπτό. Τώρα που μετά υπάρχει και κούραση για ορισμένους, εντάξει, ας το πάρει η ομάδα και ας το πάρει όπως είναι. Και φυσικά την περίοδο μετά των διεθνών υποχρεώσεων να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Σημαντικό. Γιατί έχετε ψάχνοντας λίγο για τον Έλκα Τουρί, να δω πότε ακριβώς είχε παίξει τελευταία φορά με το Μαρόκο, γιατί κλείθηκε ο Μαροκινός από τον Χαλίλοβιτς. Είχε κληθεί πέρσι τον Οκτώβριο στο θηλυκό με τη Λιβύη, νομίζω ότι ή 10 ή 15 του Οκτώβρη πέρσι. Mm-hmm. Μπήκε στο 60 αλλαγή, τραυματίστηκε στο 68 και πέστηκε τραυματίας. Ναι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν όσα παιδιά πάνε και αγωνιστούν να επιστρέψουν χωρίς κανένα πρόβλημα για να είναι μετά στη διάθεση του Φερέιρα και τα σπουδαία μας που έρχονται αρχής γενομένης από το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ναι. Που πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει διπλό λίγο γιατί μόνος του έχει βάλει τον εαυτό του σε πιεστική θέση. Αν είχε το 3 στα 3 θα λέγαμε ότι και η ισοπαλία δεν έχουμε αποτέλεσμα. Ναι. Έτσι είναι. Οκ, okay, μέχρι τότε είμαστε μακριά, υπάρχει ένα μεγάλο διάστημα μπροστά. Μπορεί ναι, να είμαστε, οκ. Έχουμε δρόμο μέχρι τότε. Κέρδισε την Κυριακή Στέργιο, έτσι, τον Όφη, εύκολα, ναι. Δύσκολα. Πάνε στη διακοπή και βλέπουμε μετά. Okay. Τι άλλο για τον Κρέσπο, τα είπαμε, για τον Μπράντερς τα είπαμε. Οκ, okay, ο Μπράγκο εμφανίζεται να είναι υποψήφιος για τη Ρώμα. Καλό. Βέβαια οι Ιταλοί εκφράζουν την έκπληξή τους για το ότι είναι υποψήφιος. Mm-hmm. Έχουν συνηθίσει σε άλλα ονόματα στη Ρώμα προφανώς και δεν τους γυαλίζει πολύ ο Μπράγκο. Δηλώσει δεξιά και αριστερά για την κλήρωση, tweet, οι αντίπαλοι προφίλ είναι τα καθημερινά τα γνωστά και φυσικά δεν ξέρω αν το σχολίασες, εντάξει μένω μου έκανε όχι μεγάλη εντύπωση αλλά οκ, δεν μπορώ να το περάσω έτσι, έναν ακόμα δανεισμό του Άρη τον Ολυμπιακό και μάλιστα με τράμπα και επειδή το παιδί αυτό πέρασε και από τον ΠΑΟΚ, γι' αυτό το αναφέρω περισσότερο, εντάξει ο Μάριος Καμπάνης. Παράδειγμα προς αποφυγή για τα πολλά νέα παιδιά που έχει ο ΠΑΟΚ για να μην έχουν την πορεία του Μάριου Σκαμπάνη. Ναι. Στα 14-15 mm-hmm. ακόμα το θυμάμαι τη συνέντευξη mm-hmm. που όπως ανέβηκε έτσι κατέβηκε. Είχε κάποιος που προπονήσει τον Μάριο στην πρώτη ομάδα και έδωσε μια συνέντευξη όπου μεταξύ άλλων αν θυμάσαι Νίκο δήλωσε ότι βοήθησε τον Γλύκο να πάει στην Εθνική, στο Μουντιάλ. Γιατί μου προπονήσει μαζί του και τον βοήθησα. Είπε ο Γιαμπάνης τότε. Ναι, ρε φίλε, ναι. Δεν είπε μου χρωστάει ο Γλύκο στην παρουσία στο Μουντιάλ, αλλά είπε βοήθησα τον Γλύκο να πάει στην Εθνική. Ναι, μάλιστα. Ο 15χρονος τότε Γιαμπάνης ή 14χρονος, δεν θυμάμαι. 15χρονος μάλλον ήταν. Και πολλές άλλες ατάκες όπως το όνειρό μου είναι να παίξω ένα χρόνο στον ΠΑΟ. Τα 15 του όλα αυτά, εντάξει. Ναι. Και μετά να πάω σε μια μεγάλη ομάδα του εξωτερικού, τα 15 του. Και έχει την πορεία τύπου έχει. Δηλαδή, δανεικός από εδώ, δανεικός από εκεί, δανεικός στην Forest, έλα πίσω, δανεικός στον Άρη, του χρόνου δανεικός στη Λάρισα, μετά δανεικός στον Μπας Γιάννα, ας πούμε, και μετά να λέγαμε. Είναι λοιπόν ο Μάριος παράδειγμα, αν και νομίζω ότι τα παιδιά που είναι τώρα στον ΠΑΟ και πολλά από αυτά έχουν κάνει και το βήμα προς την πρώτη ομάδα, είναι περισσότερο συγκεντρωμένα και είναι περισσότερο όρημα από ότι ήταν
ο Μάριος όταν ήταν στην ηλικία τους. Mm-hmm. Εντάξει. Μάλιστα. Αυτά νομίζω. Ωραία. Αυτά νομίζω. Ωραία, Αστέριο. Να είσαι καλά, φιλαράκι μου. Ευχαριστούμε για την τελευταία ενημέρωση. Έτσι, εδώ ως ΠΑΟΚ 24. Φυσικά εννοείται, σαν ήρωας που είσαι, παραμένεις εκείνο το πολύ ωραίο δίωρο με τους καλούς φίλους και συναδέλφους. Έτσι, στην Τρόικα θα σας ακούμε κανονικά και από Δευτέρα. Έτσι, απλά δεν θα τα λέμε τηλεφωνικά έτσι αυτή την ώρα που τα λέμε εδώ και τόσο καιρό. Στέργιο, να είσαι καλά, φίλε μου. Καλό βράδυ. 9 η ώρα θα σε παίρνω τηλέφωνο να τα λέμε μεταξύ. Μια χαρά, κανένα πρόβλημα. Για ένα διάστημα μέχρι. Ναι, ναι, κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Καλό βράδυ, καλό σου και όλους. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Στέργιο Αναστασιάδη όσον αφορά το κομμάτι της ενημέρωσης του ρεπορτάζ, της επικαιρότητας τέλος πάντων που υπάρχει γύρω από τα ποδοσφαιρικά. Βγήκε και το θέμα του Κρέσπο που λέγαμε πριν, ότι περιμέναμε την ενημέρωση τουλάχιστον 3 εβδομάδες. Σφιχτά τα πράγματα. Γιατί εκείνη την εβδομάδα που θα έχει ΣΑΕΚ, Ευρώπη και Ολυμπιακό, ο Κρέσπο λογικά δεν θα είναι διαθέσιμος. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, να δούμε τι έχει και στο μπάσκετ που έχει πραγματάκια, καθώς το μπάσκετ μπαίνει και αυτή η διαδικασία αγώνων, να δούμε και τι άλλο υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Διάλειμμα και γυρνάμε. Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε με τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάω 24 στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Αναφερθήκαμε στα του ποδοσφαίρου. Είναι το παιχνίδι της Κυριακής μπροστά. Ήταν κλήρωση σήμερα με τους αντιπάλους που έγιναν γνωστοί σε έναν όμιλο που ο καθένας από το μυαλό του μπορεί να το θεωρεί εύκολο ή δύσκολο. Θα φανεί τι είναι από τα δύο. Μας εξήγησε και ο Στέργιος το πώς ακριβώς είναι να γίνουν τα παιχνίδια και το γεγονός ότι φέτος αλλάζει λίγο ο τρόπος διεξαγωγής με τρεις συνεχόμενες αγωνιστικές κάθε εβδομάδα σε ένα κομμάτι αγώνων και το δεύτερο κομμάτι άλλες τρεις συνεχόμενες εβδομάδες με παιχνίδια. Οπότε είναι λίγο απαιτητικό παραπάνω αυτό το σκηνικό για την ομάδα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα γραφικά αναφερθήκαμε, είπαμε ότι παίζει και με τον Μάτος ακριβώς. Θα δούμε γενικότερα σήμερα, αύριο, Κυριακή και η Δευτέρα είναι μέρες κρίσιμες για διάφορα ζητήματα και για το θέμα της ενίσχυσης της ομάδας και για το αν θα υπάρξουν επιπλέον εκαθαρίσεις, να το πω έτσι, στο ρόστερ. Κλείνοντας μετά τον μπάσκετ, όπως κάνουμε σχεδόν πάντα, μπαίνει και το μπάσκετ διαδικασία τελικής προετοιμασίας επιτέλους για την έναρξη την επίσημη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, η οποία έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Τετάρτη στις 5 και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λάρισα για το κύπελο. Λέω προγραμματιστεί γιατί η πρεμιέρα του είχε πάει πίσω ήδη 2 φορές. Ελπίζω να μην πάει και τρίτη, δεν νομίζω πια να γίνει κάτι τέτοιο. Σήμερα επίσης έγινε γνωστό και το καινούργιο πρόγραμμα της Basket League. Πρόγραμμα το οποίο είναι αρκετά διαφορετικό σε σχέση με πριν και ξεκινάει με ντέρμπι. Ξεκινάει με παιχνίδι που σίγουρα βάζει έξτρα πίεση στον ΠΑΟΚ. Είναι αλλιώς να ξεκινάς και να έχεις το πρώτο σου παιχνίδι τέλος πάντων στην έδρα σου με τον Λαύρο και είναι αλλιώς να ξεκινάς παίρνοντας εκτός έδρας με τον Ηρακλή, αν και χωρίς κόσμο είναι διαφορετικά, okay, αλλά όπως και το κάνουμε είναι ένα παιχνίδι το οποίο φέρνει έξτρα πίεση στην ομάδα, στον οργανισμό και όλα αυτά. Βέβαια, αντίστοιχα φέρνει έξτρα πίεση και στον αντίπαλο. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα παίξει εκτός συγκλονιστικού προόπτου στις 17 Οκτωβρίου, το άλλο Σάββατο με το καλό, η Κυριακή τέλος πάντων, στο Ευανόφ με τον Ηρακλή. Θα υποδεχτεί στην πορεία το Λαύριο, δεύτερη αγωνιστική. Τρίτη αγωνιστική παίζει με τον Παναθηναϊκό. Τέταρτη αγωνιστική υποδέχεται τη Λάρισα. Την πέμπτη πηγαίνει στην Πάτρα για να παίξει με τον Προμηθέα. Την έκτη ξανά εκτός έδρας στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ. Την έβδομη υποδέχεται τον Άρη. Την όγδοη πηγαίνει στη Ρόδο για να παίξει με τον Κολοσσό. Την ένατη υποδέχεται τον Ιωνικό. Τη δέκατη παίζει στο Περιστέρι. Και την ενδέκατη και τελευταία, γιατί φέτος είμαστε με 12 ομάδες, υποδέχεται το Χαρίλαο Τρικούπη. Είναι θετικό ότι θεωρητικά τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα στις πρώτες αγωνιστικές έχει 2 μάτς εντός έδρας βατά, μέσα εισαγωγικά, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν βατά παιχνίδια για τον φετινό ΠΑΟΚ, και με το Λαύριο και με τη Λάρισα. Προφανώς αντιλαμβάνεσαι ότι παίρνεις άλλη όθηση άμα ξεκινήσεις τη σεζόν
Με μια νίκη σε ντέρμπι, πόσο μάλλον εκτός έδρας, είναι φοβερό το μεταξύ. Ο ΠΑΟΚ σχεδόν κάθε χρόνο αναγκάζεται να παίζει εκτός έδρας ντέρμπι πρωταγωνιστική. Ήταν ο Άρης τα προηγούμενα χρόνια, τώρα είναι ο Ηρακλής. Μετά την πρώτη τετράδα, το μάζε τον Παναθηναϊκό, εντάξει, εκτός έδρας του ΆΚΑ, δεν μπορείς να διεκδικήσεις κάτι, όπως είναι ο Παναθηναϊκός φέτος. Η διάδα εκείνη είναι δύσκολη, με Προμηθέα και ΆΕΚ εκτός έδρας και καπάκι τριάδα ουσιαστικά. Με τον Άρη τον ντέρμπι μετά. Αν έχεις ξεκινήσει, λέω εγώ τώρα με ένα πολύ πρόχειρο και επακαλύστικο υπολογισμό, με ένα 2-2 στα παιχνίδια των πρώτων τεσσάρων αγωνιστικών, εγώ λέω ότι έχεις ένα καλό μαξιλαράκι. Αν έχεις ξεκινήσει με 3-1, είσαι καταπληκτικά. Αν έχεις ξεκινήσει με ένα 3, έχεις θέμα στο ξεκίνημα. Στη λογική ότι όχι ότι έχεις κάποιο θέμα άλλο, έχεις θέμα στη λογική του να σου χαλάσει η ψυχολογία, να βάλεις έξτρα πίεση πάνω σου και όλα αυτά. Ωστόσο, επειδή οι ομάδες οι περισσότερες, γιατί κάποιες έχουν παίξει και επίσημα παιχνίδια, θα έχουν παίξει μέχρι το ερχόμενο, αλλά τέλος πάντων είναι με 1-2 μάτς, προφανώς και είναι εντελώς ανέτοιμες. Προφανώς και ειδικά στο ξεκίνημα, σχεδόν όλες θα έχουν ζητήματα συνοχής, χημίας, αντίληψης της κατάστασης μέσα στο γήπεδο. Θα μου κάνει καθόλου εντύπωση αν γίνει αυτό. Το θέμα είναι ποιος το κάνει λιγότερο. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν ξεκινάει η σεζόν με ένα ντέρμπι, ακόμα και αν αυτό είναι σε ένα άδειο γήπεδο, είναι κάτι που σου φέρνει περαιτέρω συγκέντρωση άμα θέλεις. Άμα σου πάει το παιχνίδι περαιτέρω ψυχολογία, αν σου πάει το αποτέλεσμα σίγουρα περαιτέρω ψυχολογία για τη συνέχεια, αν καταφέρεις να πάρεις δηλαδή ένα καλό αποτέλεσμα. Ωστόσο για μένα το σημαντικό στο ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ είναι να έχει το δυνατόν περισσότερες νίκες για να μην αγχωθεί από την αρχή. Μην έχει κανένα 1-4, 1-5 και αγχώνεται και βάζει άλλα πράγματα στο κεφάλι του. Και γενικότερα αγχωθούν και όλοι μέσα στον οργανισμό. Γιατί ο ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι έτσι, ότι δεν έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Έχει καινούργια πρόσωπα στην ομάδα, πολλά καινούργια πρόσωπα. Έτσι, το κομμάτι της διαχείρισης και της εμπειρίας θα το δει μέσα από τα παιχνίδια αυτής της νέας σεζόν. Θετικό για την ομάδα το γεγονός ότι σήμερα μπήκε ο Άλαν Χέρντον, Αμερικανός, λείπει ένα μήνα σχεδόν. Λείπει πριν τα φιλικά και πριν τα φιλικά κιόλας έλειπε σίγουρα καμιά εβδομάδα, οπότε είμαστε περίπου στον ένα μήνα. Έχει χάσει πολύ μεγάλο, έχει χάσει όλη την προετοιμασία. Το θετικό είναι ότι μπήκε με την ομάδα, έχει ξεπεράσει τη φλάση που τον ταλαιπώρησε. Και νομίζω ότι σε πρώτη φάση, έστω και ανέτοιμος, είναι θετικό ότι ο Μέξης θα τον έχει στη διάθεσή του, ακόμα και αν δεν είναι στο 100%. Ο Γιώργος Τσαλμπούρης παραμένει εκτός, με αυτό το κάταγμα που έχει στον αντίχειρα, είναι λίγο και στο καλό το χέρι του αριστερό, θέλει ακόμα λίγο χρόνο. Θα δούμε αν θα είναι διαθέσιμος την Τετάρτη. Δύσκολο, νομίζω, να είναι διαθέσιμος ο Τσαλμπούρης. Θα το δούμε όμως ουσιαστικά από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Και από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ θα παίξει την Τετάρτη και πια το ντέρμπι με τον Ηρακλή, την πρώτη αγωνιστική είναι το παράλληλο Σάββατο, μετά την μετάθεση του Τζάμπολ, όσα γίνεται με τον Πανιόνιο και τη νέα κλήρωση μια εβδομάδα μετά, το πιθανότερο είναι ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο να γίνει ένα φιλικό, να βρεθεί ένας αντίπαλος για να παίξει ένα φιλικό η ομάδα και να πάει με όσο δυνατόν μεγαλύτερη ετοιμότητα για το Τζάμπολ του πρωταθλήματος. Γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιξε τελευταίο φιλικό το προπερασμένο Σάββατο με τον Προμηθέα στην Πάτρα. 15 μέρες είναι χωρίς αγωνιστική δράση. Οπότε λοιπόν είναι θετικό το θέμα και με τον Χέρντον ότι μπήκε. Για τα του τηλεοπτικού, νομίζω αναφερθήκαμε και χθες. Είναι ένα ζήτημα όλο αυτό το οποίο συζητείται και γίνεται. Νομίζω ότι όσα υπόθηκαν στο χθεσινό ΔΣ του ΕΣΑΚΕ θα πρέπει να αποτυπωθούν πια και σε χαρτί για να ξέρουμε τι ακριβώς έχει ο καθένας μπροστά του. Έχει ανοίξει μια κουβέντα για την αντίδραση που έχει βγάλει ο Άρης και αν αυτή είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Εγώ αυτό το οποίο θα πω είναι ότι η γυναίκα του Κέσσερα δεν πρέπει να φαίνεται, πρέπει να είναι και τίμια. Ο Άρης καλά κάνει και διεκδικεί κάτι παραπάνω και είναι δικαίωμά του και νομίζω ότι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο Ηρακλής σε κατάσταση ποσών από την ΕΡΤ είναι πιο κάτω από τον Προμηθέα και το Περιστέρι δεν περιποιεί τιμή για κανέναν, αλλά είναι και μια πραγματικότητα της εποχής. Δεν λέω εγώ ότι αξίζει ο ΠΑΟΚ να παίρνει 185.000 το χρόνο, γιατί αυτή είναι η πρόταση της ΕΡΤ.
Αλλά δεν νομίζω ότι θα σωθεί άμα πάρει 200. Ή θα του λύσει το πρόβλημα. Αυτό το οποίο εμένα με ξενίζει και το έχω αναφέρει και παλιότερα, έτσι κάθε φορά όταν γινόταν κουβέντα για τα τηλεοπτικά, με ξενίζει, για παράδειγμα, τον Παναθηναϊκό που έπαιρνε 1,1 από μια ιδιωτική εταιρεία, την Κοσμοτέ δηλαδή, αφού τον παρακάλεσαν να φύγει, να σπάσει το συμβόλαιό του, θα έρθει με τα ίδια χρήματα. Νομίζω ότι του Παναθηναϊκού τα 100 χιλιάρια δεν θα του λείψουν. Όπως επίσης δεν μου αρέσει το ότι το ίδιο γίνεται και με την ΑΕΚ με λιγότερα χρήματα. Ούτε από την ΑΕΚ θα λείψει τα 100 χιλιάρια. 450 τη έβγαλε η Περιφέρεια Αττικής για το Final A του BCL. 450 με επίσημο έγγραφο. Και τη λείπουν και άλλα 185 να πάρει. Και αν το πάρει για τον BCL, θα πάρει κι άλλο 1 εκατομμύριο. Καλό είναι για ξεκίνημα σεζόν. Και άλλα 600 βγήκε χρονιά. Έτσι. Εκεί είναι το ζήτημα. Αλλά επίσης θα πρέπει να καταλάβουμε ότι για να μπει σε μια διαδικασία κεντρικής διαχείρισης και θα χάσεις και κάτι, και η κατάστασή σου μπορεί από κάποιους άλλους να εκμεταλλευτεί μέσα εισαγωγικά. Απλά πέρα από το κομμάτι της κεντρικής διαχείρισης, ας δούμε από τις 12 ομάδες που είναι να παίξουν πόσες έχουν αδειοδότηση, που έχουν 5, πόσες από αυτές έχουν λειτουργήσει όπως πρέπει όλο αυτό το διάστημα, στις υποχρεώσεις τους, στις παλιές οφειλές τους και όλα αυτά, και μετά να κάτσουμε να κάνουμε κουβέντα για το αν τα χρήματα είναι καλά και έπρεπε να πάρω περισσότερα, πρέπει να πάρω λιγότερα, εκείνος πρέπει να πάρει λιγότερα, εγώ έχω πιο μεγάλη εμπορικότητα και όλα αυτά. Έτσι, αυτά και για τον μπάσκετ, και κλείνουμε και με αυτό το κομμάτι. Στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής θα σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλων για όλα αυτά τα χρόνια. 8 τα βγάλαμε με το Στερίο και νομίζω τόσα είμαστε ως ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 στον Λίμπερο 107,4, με διαφορετικές συνθέσεις, διαφορετικές ώρες, πρόσωπα που ήταν εδώ, πρόσωπα που έφυγαν, αλλά πάντα είτε ήταν μεσημέρι και το κλασικό 12-2, είτε ήταν 1-3, είτε ήταν απόγευμα, εδώ ήμασταν πάντα με πρώτο στόχο να σας ενημερώσουμε για ό,τι υπάρχει. Έτσι, να ξέρετε κι εσείς ότι αν δεν είστε σε θέση να μπείτε στο ΠΑΟΚ 24, είτε από τον υπολογιστή, είτε από το κινητό σας, είτε από το τάμπλετ σας, να βάλετε σε κάποια φάση λίμπερο και να ακούσετε τα νέα του ΠΑΟΚ. Στο καινούργιο πρόγραμμα ΠΑΟΚ 24 δεν θα υπάρχει, αλλά εμείς φυσικά, όπως ήμασταν πριν, εδώ θα είμαστε, και εγώ το απόγευμα, και ο Στέργιος το μεσημέρι, και ο Σταύρος φυσικά το πρωί, και εννοείται ότι όλα τα παιδιά που είμαστε εκεί στο ΠΑΟΚ 24, όποτε έχει τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, όποτε έχει να κάνει με ενημέρωση, εδώ θα είμαστε για να τη μεταφέρουμε. Απλά δεν θα τα λέμε στανταρισμένα, ξέρω εγώ, 7,5 με 9 όπως ήμασταν φέτος, ή δεν θα τα λέμε 12 με 2 όπως τα λέγαμε παλιότερα. Εδώ θα είμαστε όμως στο Λίμπερο για ό,τι έχει να κάνει με την ενημέρωσή σας γύρω από το ΠΑΟΚ. Φυσικά το διαδικτυακό ΠΑΟΚ 24 παραμένει σε ισχύ. Έτσι, από εκεί και η ενημέρωσή σας για όσους το γουστάρετε και όσους σας αρέσει και όσοι διαφωνείτε μαζί μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το διάστημα αρκετοί από εσάς θα μας δείξετε και ένα μπινελίκι. Μέσα στο πρόγραμμα είναι και αυτό. Και εμείς κάποιες φορές φυσικά θα είπαμε κάτι που να άξιζε μπινελίκι, να το πω και έτσι. Ή μπορεί να πέσαμε έξω σε κάτι που έχει να κάνει με το ρεπορτάζ. Ευτυχώς δεν είναι πολλές αυτές οι φορές. Ούτε στο ραδιοφωνικό, ούτε στο διαδικτυακό ΠΑΟΚ 24 που έχει γίνει αυτό. Και νομίζω ότι αυτό έχουμε κερδίσει από εσάς. Αλλά εκ μέρους όλων, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για όλη αυτή την στήριξη εδώ και 8 χρόνια. Το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4. Αυτό ήταν το last dance, να το πω έτσι, για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Φυσικά θα είμαστε κανονικά, όπως είπα, και ο Σταύρος με τον Μπάμπη τον Παρμανή 10 με 12 το πρωί κάθε μέρα, και ο Στέργιος Αναστασιάδης 12 με 2 Συντρόικα μαζί με τον Χρήσανθο και τον Κώστα, και εγώ φυσικά μαζί με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο 5 με 7 το απόγευμα στην εκπομπή μας. Λοιπόν, το stoichiman.gr ήταν μαζί μας. Στο στοίχημαν έχουμε live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Όπου και αν είστε, έχετε μαζί σας και το καζίνο σας. Με το Serie Application, το οποίο έχει επιστρέψει, κάθε μήνα εσείς κάνετε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα για να φτάσετε στο απόλυτο σερί και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το mobile application του σερί είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους. Και βέβαια στο στοίχημα.gr, καλύτερο παιχνίδι
με ολοκληρωμένο προϊόν, cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα, πλούσιο παιχνίδι, στοίχημα και καζίνο. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μαζί μας ήταν και σήμερα τελευταία φορά το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Είναι για εσάς τους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Χορός, ενισχυτική διδασκαλία, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, εικαστικά. Πάρα πολλές δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν στα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121 και μέσω mail kdapevkarpias@gmail.com. Αυτά λοιπόν από εμάς στο τελευταίο και τελικό ΠΑΟ 24, το ραδιοφωνικό. Φυσικά εσείς μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί Τάσος Τρέγιας και Ζάχος Ντρούλινγκ. Εδώ από τις 9 μέχρι και τις 12 τραβάνε τα παιδιά, με τις γραμμές ανοιχτές για τις δικές σας απόψεις. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 5 μαζί με τον Ρίγο τον Παπαδόπουλο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.